Τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της θέρμανσης σε κάποιο κατάστημα. Είτε αυτό είναι pet shop ή είναι για άλλη χρήση. Καταρχάς, θα πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τον κατάλληλο χώρο. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα της θέρμανσης, καλό θα είναι τώρα που υπάρχουν και εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά για τα κτίρια, να επιλέξουμε ένα χώρο ο οποίος να έχει καλή κατάταξη ενεργειακή, έτσι ώστε να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα. Είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος, τόσο μεγαλύτερη οικονομία θα έχουμε στη θέρμανση. Οι χώροι συνήθως δεν διαθέτουν κάποιες υποδομές για τη θέρμανση. Αυτές θα πρέπει να τις δημιουργήσει ο εκάστοτε χρήστης του χώρου. Για το λόγο αυτό, συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη στην ηλεκτρική εγκατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητος. Και είναι η πιο εύκολη λύση για να γίνει μια εγκατάσταση θέρμανσης. Αυτή έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να υπάρχει και ψήξη στο χώρο. Δεν λέω κλιματισμό απαραίτητα, διότι όταν θα είναι ανοιχτή η πόρτα και θα μπαίνει κόσμος, δεν θα μπορείς να έχεις ομοιόμορφες συνθήκες σε όλο το, σε όλο το εύρος του καταστήματος. Μία αντλία θερμότητος, εάν ο χώρος είναι μικρός, μπορεί να αποτελείται από δύο κομμάτια, να είναι ένα split unit το λεγόμενο, και να μην χρειάζεται κάποια επιπλέον εγκατάσταση. Εάν ο χώρος είναι πιο μεγάλος, ενδεχομένως να πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα με αεραγωγούς και στόμια, έτσι ώστε να καλυφθεί σε όλο του το εύρος. Έχει να κάνει πάντοτε με τις τοπικές συνθήκες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο μελετητής. Ο κάθε χώρος έχει την ιδιαιτερότητά του και θα πρέπει το κάθε σύστημα να σχεδιαστεί με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του καταστήματος. Δηλαδή, ο κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητές του, πρέπει ο μελετητής να λάβει υπόψη του ορισμένες παραμέτρους, όπως είναι η τοποθέτηση των στομείων, η κίνηση του αέρα μέσα στο κατάστημα, έτσι ώστε να μην γίνεται ενοχλητική για τους πελάτες και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό, ο προσανατολισμός, το πού δηλαδή βρίσκονται τα φορτία στο κατάστημα και γενικότερα να δώσει όλη την προσοχή του, έτσι ώστε να υπάρχει άνεση στο χώρο και ομοιομορφία στη θερμοκρασία του. Μία άλλη παράμετρος η οποία θα πρέπει να προσεχθεί στα καταστήματα είναι ο εξαερισμός. Εάν υπάρχει συνωστισμός ανθρώπων μέσα στο χώρο ή υπάρχουν πηγές οσμών από τροφές, από ζώα ενδεχομένως, αν είναι pet shop, αυτές δημιουργούν μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα και πρέπει με κάποιο τρόπο να εξαλειφθεί. Ο τρόπος είναι να γίνει μηχανικός εξαερισμός. Ο μηχανικός εξαερισμός επιτυγχάνεται μέσω ανεμιστήρων και δικτύων από αεραγωγούς και στόμια. Βέβαια, ο αέρας για τον εξαερισμό ο οποίος θα μπαίνει μέσα στο κατάστημα πρέπει να κλιματίζεται, πρέπει δηλαδή να θερμαίνεται ή να ψύχεται το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος το οποίο θα βαρύνει τα λειτουργικά έξοδα του καταστήματος, γιατί αυτό θα πρέπει να δαπανίσει κανείς ενέργεια για τον εξαερισμό. Ένας τρόπος να μειώσουμε αυτό το κόστος θα ήταν να περιορίσουμε τους χώρους ή να απομονώσουμε καλύτερα τους χώρους τους οποίους οι οποίοι αποτελούν πηγή οσμών, έτσι ώστε να έχουμε μικρότερες ποσότητες αέρος για τον εξαερισμό και συνάμα να έχουμε μικρότερο κόστος. Ή
μπορεί, άμα τις απομονώσουμε τελείως τις πηγές οσμών, να μην, δεδομένου ότι οι πόρτες θα είναι ανοιχτές και ότι θα υπάρχει κάποια εναλλαγή του αέρος μες στο χώρο, να μην κάνουμε και καθόλου περαιτέρω εξαρισμό. Σε ένα pet shop, για παράδειγμα, οι χώροι στους οποίους υπάρχουν, βρίσκονται τα ζώα, αν είναι καλά απομονωμένοι από το εσωτερικό του καταστήματος και μόνο αυτοί εξαερίζονται, και αυτοί μάλιστα δεν χρειάζεται να είναι και κλιματισμένος ο αέρας, γιατί τα ζώα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, έχουν μάθει να ζουν στο περιβάλλον, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξαλείψουμε τις οσμές, να εξαερίζονται τα ζώα που χρειάζονται αέρα για να επιβιώσουν, και να έχουμε ένα κατάστημα το οποίο να μην έχει δυσάρεστη οσμή. Συνήθως στα καταστήματα δεν είναι εύκολη η εγκατάσταση θέρμανσης με πετρέλαιο. Και αυτό γιατί η θέρμανση με πετρέλαιο απαιτεί χώρο για λεβιτοστάσιο και για δεξαμενή καυσίμων, η οποία έχει και κάποιες προδιαγραφές. Εάν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, είναι δυνατόν να εγκατασταθεί θέρμανση με φυσικό αέριο, με κάποιον λέβητα επίτυχο μικρής εμβέλειας, ο οποίος θα ζεσταίνει νερό, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιούμε για θέρμανση είτε με κοινά θερματικά σώματα μέσα στο κατάστημα, είτε πάλι να έχουμε μία μικρή κλιματιστική μονάδα και να καλύψουμε το χώρο με αεραγωγούς και στόμια, ανάλογα το μέγεθος της εγκατάστασης, και συνάμα να έχουμε και παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως για το κατάστημα, για τις ανάγκες του καταστήματος. Αυτό βέβαια γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με μας. Το θέμα του κόστους τώρα του φυσικού αερίου, δηλαδή της εγκατάστασης φυσικού αερίου και της εγκατάστασης της αντλίας θερμότητος, είναι πολύ κοντινά. Το λειτουργικό κόστος, σαφώς, την αντλία θερμότητος, άμα τη χρησιμοποιεί κανείς και το καλοκαίρι, αυτό θα είναι ένα επιπλέον. Το φυσικό αέριο το χρησιμοποιεί μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος δεν επιθυμεί να έχει και ψήξη, μπορεί να βάλει μόνο θέρμανση με φυσικό αέριο, και η εγκατάσταση έχει καλή απόδοση και έχει καλά αποτελέσματα. Η λύση του Λέβητα έχει ένα πλεονέκτημα έναντι της αντλίας θερμότητος, στο ότι εάν έξω η εξωτερική θερμοκρασία πέσει πολύ χαμηλά, η αντλία θερμότητος χάνει σε απόδοση, ενώ ο Λέβητας μπορεί και εξασφαλίζει τη θέρμανση που απαιτείται για το χώρο. Γενικότερα λοιπόν, στις περιοχές οι οποίες έχουν ήπιο χειμώνα, είναι πιο καλή λύση η χρήση της αντλίας θερμότητος, ενώ σε περιοχές οι οποίες έχουν κρύο, και εφόσον βεβαίως υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους σε δίκτυο φυσικού αερίου, να θερμανθούν με φυσικό αέριο, με ένα μικρό λέβητα φυσικό αέριο.